συχνάζουν οι παλιές αγάπες στα κορμιά και στις ανάσες. Ας αναζητώ κάθε βράδυ μεθυσμένος με τις αυταπάτες, με ψυχές και με τσιγάρα να σε συζητώ. Μπαίνω μυστικά, φιλαράκι ευτυχία, μένεις στις ατάκες. Μια στιγμή δεν περιμένει, ενδυνιαστικά. Στο παραπέντε του ερώτα, σφυρίζουνε τα τρένα. Κουράζεται το όνειρο, πατάει τέρμα φρένα. Απελπισμένα που σε λατρεύω ματαιά, τρελά και απελπισμένα. Κώστα μου, Κώστα μου, είμαι πολύ συγκινημένη. Μα και εγώ είμαι πολύ συγκινημένος, αγαπητή μου. Χθες εξάσκησα το ιερό δικαίωμα της ψήφου, ξέρεις. Το ξέρω, αγαπητή μου, το ξέρω. Και πρέπει να σου πω ότι εξελέγει ο Γλάφκος Κληρίτης με 50,8. Που το ξέρω, αγαπητή μου. Έπαιζα την Προύνο σε ώρα 4.30 το πρωί για να κυστήσω τους γείτονες μου που είναι αριστεροί και πήγαν και πέσαν που τις 11. Αχ, Κώστα μου, δεν μπορούσα να καταλάβεις τι συγκίνηση ένιωθα την ώρα που ψήφιζα. Φαντάζομαι ότι έκανες τη σωστή επιλογή, αγαπητή μου, έτσι. Κώστα μου, πρέπει να σου πω ότι έκανα μια υπέρβαση. Και βεβαίως έκανες υπέρβαση, αγαπητή μου, και βεβαίως. Αν και δεν ασχολούμαι με την πολιτική, ψήφισα τον κύριο Νίκο Ρολάνδη. Ποιον Νίκο? Τον Ρολάνδη, Κώστα μου. Μ' αρέσει, ξέρεις, γιατί είναι ποιητής. Μα πώς ψήφισες Ρολάνδη, αφού πάνω... Κώστα μου, Κώστα μου. Δεν φαντάζομαι να μου ζητήσεις τώρα εξηγήσεις, γιατί ψήφισα αυτόν που ήθελα. Μα δεν θα σου ζητήσω εξηγήσεις. Απλώς απορώ. Πώς μπόρεσες να ψηφίσεις Ρολάντιν τη στιγμή που πάνω στο ψηφοδέλτιο ήταν μόνο το όνομα του Ιακώβου και του Κλήρη. Πολύ απλά, Κώστα μου. Το διόρθωσα. Έγραψα στο πίσω μέρος ένα ποίημα. Στις τραγικές αυτές στιγμές που σκέφτομαι τον Άντι, χωρίς να βασανίζομαι, ψηφίζω τον Ρολάντι. Συγγνώμη, ποιος είναι ο Άντις? Κανείς, Κώστα μου. Το βάλα έτσι για να υπάρχει ομοιοκαταληξία. Συγγνώμη, αγαπητή μου, δεν σου πέρασε καθόλου από το μυαλό ότι αυτό το ψηφοδέλτιο μπορεί να είναι και άκυρο? Κώστα μου, βεβαίως και είναι άκυρο. Είναι ένα από τα 4.448 άκυρα ψηφοδέλτια. Ευχήσαμε, κύριε Κώστα! Είναι δεύτερη στην τηλεόραση! Α, έχει και με την τηλεόραση! Μπράβο, μπράβο, σοφή, μπράβο. Τελικά, εξόρτασε και ψήφισε σκληρή. Είμαι σίγουρο, κύριε Κώστα. Αλλά επανηγύρισα καλά. Είναι δεύτερη στην τηλεόραση! Μια στιγμή, μια στιγμή. Τι πάει να πει, είσαι σίγουρο, ρε. Δεν είμαι σίγουρο, κύριε Κώστα, διότι δεν έγραφε η πένα. Νομίζω ότι ήταν στο μελάνι. Ρε πούλη, γιατί δεν ζήτησε άλλη πένα, ρε. Στα πολλά έγραψε, κύριε Κώστα. Αλλά από το πολύ τον πάρωμα να γράψω μας το ψηφοδέλτιο, δεν κάμαν τα τζίζα. Και έφκαζε έναν τρύπου αν πας στο μάτι του Κληρίδη. Ρε! Με έφκαλες στο μάτι του Προέδρου, ρε. Είναι κατά λάθος, κύριε Κώστα, έτσι θέλα το. Α, Παναία μου, Παναία μου, δηλαδή... Τελικά πάλι έριξα, κύριο, ρε. Δηλαδή, ρε, εν τόσο δύσκολο... Δεν μπορεί να λούσαμε. Πας το ψηφοδέλτιο μου. Ανέ. Ρε, εν τόσο δύσκολο να καταφέρεις να βάλεις ένα σταυρούι κάτω από το τετραγωνούι του υποψήφιου, ρε κουμπάρ. Τόσο δύσκολο. Και γιατί να ζήτησες άλλο ψηφοδέλτιο αφού το τρύπησες? Μα γίνεται. Να σου αστράψω ένα διζυρό πατσόν. Δηλαδή, ευτυχώς που ευκήκε ο Κληρίδης, δηλαδή,
Διαφορετικά ήταν να σου βγάλω εσέναν τον μάτι, όπως έβγαλες εσύ τον μάτι του κλειδί. Για όνομα του Θεού, κύριε Κώστα. Μα όλοι θέλετε να μου βγάλετε τον μάτι μου. Εχθές που η ώρα 4 το απόγευμα που ψήφισα, όση ώρα 9 και κάτω που έφτιαξε ο Ιακώβου και παραδέχτη τη δίτα του, η μάμα μου εμπόραμε να μου βγάλει τον μάτι μου. Τι δυστυχισμένο πρόσωπο. Πρόσωπο της λύπης. Τραγικό πρόσωπο της τουρκοπατημένης πατρίδας. Εξουνίστηκα σήμερα. Εχθές εκεί που πήγαινα να ψηφίσω, είδα μια γριούλα σχεδόν 90 χρονών. Πάτσι ήταν η θεία μου και ξεδίθηκε. Μου φάνηκε τόσο δυστυχισμένη. Ήταν σκυφτή και δεν μπορούσε καν να περπατήσει. Κι όμως την πήγανε εκεί για να ψηφίσει. Και εσύ, αγαπητή μου, αντί να ψηφίσεις, έγραψες ποίημα. Δεν μπορώ να καταλάβω την κακία σου. Τι θέλεις να κάνω, να καταπιέσω τον εαυτό μου, δηλαδή. Έφυγα τα λόγια τα μεγα... Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια στους νικητές. Βάλε μια μπύρα, σε παρακαλώ, και δεν θέλω κουβέντες για τις εκλογές. Κύριε Αγγλή, ευκοινό Κληρίδης. Τελός που σε ρώτησαν. Αγαπημένα μου συμπατριώτη και συναγωνιστή, ενωμένη, ενωμένη, ενωμένη και ποτέ ηττημένη. Μια μπύρα, μια μπύρα, μια μπύρα, είπαμε. Αυτή είναι η απάντησή σου στο προσκλητήριο της ενότητας. Μια μπύρα. Ναι. Λοιπόν, σας καλώ επίσημα να συμμετάσχετε στην οικουμενική κυβέρνηση του Γλαύκου Κληρίδη. Πάσατε που τσίνον το πλευρό. Μα γιατί ρε κουμπάρε, γιατί τηρείτε τον διστάσεσιο. Μία μπύρα, είπα. Έτσι σιώ την πύρα σου, αμάμπιο. Απάντα στην πρόσκλησή μου σιώ. Ορίστε. Ναι μόνο. Πληρώνει. Όχι σιώ, η πύρα μου το κατάστημα σήμερα. Γιορτάζουμε, είναι τα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ορίστε τα λεφτά σου. Είσαι πολλά πίκρες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Μα είσαι σοβαρός άνθρωπος, βρε. Αν ήταν να συμμετάσχουμε στην κυβέρνησή σας, θα ψηφίσαμε άλλον υποψήφιο. Εμείς δεν θα συμμετάσχουμε στην οικουμενική κυβέρνηση. Είμαστε σοβαρό κόμμα. Δεν θα παραμείνουμε στην αντιπολίτευση. Γεννάτε που το έχετε, Σιόλ. Τελικά είσαστε τόσο πεζοί. Σας λυπάμαι. Μάλιστα. Λυπάτε, Ματσόλα, σε κατάλαβε. Αρχίσατε πάλι να καυγαδίζετε για τις εκλογές. Σλιβερά ανθρωπάκια. Για μας που μιλά τώρα... Περίμενε να καταλάβω. Μιλώ για σας τους δυο και λυπάμαι που το λέω. Πρέπει να μιλά για μας. Ναι. Κύριε, με έχετε κουράσει. Βαρέθηκα να σας ακούω να κατηγορεί το ένας τον άλλον. Προτείνω να πάτε και να ψηφίσετε χωρίς τσακώμους την άλλη Κυριακή. Μα αγαπητή μου, δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη Κυριακή προς το παρόν. Ναι. Αχ, τι κρίμα. Και είχα ήδη εμπνευστεί το ποίημα που θα έγραφα στο ψηφοδέλτιο μου. Αυτή τη φορά θα ψήφιζα γαλανό. Όταν κοιτάζω ουρανό και βλέπω χρώμα γαλανό, ψηφίζω μόνο γαλανό. Εντάξει, σιγά σιγά, τούτη ως την 7η Κυριακή, μπορεί να ψηφίσει και Κληρίδη. Ξέρω. Ο θρύλος έριξε τεσσάραχτες στην Ξάνθη. Δίνω, δεν μας κοφτεί. Το θέμα μας δαμέ είναι ότι το κόμμα του κυρίου Ηρακλή εκίστησε και αρνείται να συμμετάσχει στην οικουμενική κυβέρνηση. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά ο θρύλος πάει για τίτλο. Σε πει. Τι θα πει εκίστησε πολιτικά στοιχείωτε. Τι οποίοι. Τι κυβέρνηση μπορούμε να κάνουμε εμείς μαζί σας. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Κώστα μου. Είδες ξανά να γίνεται κυβέρνηση με σκύλο και γάτο. Θέλετε να αφήσετε τον λαό διασπασμένο. Τον λαό να τον αφήσετε ήσυχον, τουλάχιστον να πιάσει το πρωτάθλημα. Ένα κατάλαβα. Να θυσιαστεί η κυρία για να παλύνουμε τον πόνο σας. Το πόνο μας βρε ιδεολογικά μεθυσμένε. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα. Είπε ο γάιδαρος του πετινού κεφάλα. Ποιος είναι ο μεθυσμένος, βρε. Εγώ έξα εσύ. Εσύ είσαι ιδεολογικά μεθυσμένος. Ο κύριος Ηρακλής είναι κανονικά. Ορίστε, κύριοι. Η Ελλάδα ακόμα μία φορά παρεμβαίνει έμμεσα υπέρ του Κληρίδη. Τι λες, καλέ.
είναι το ναι. Εμείς ότι δεν είδαμε νεψές στον γλάφκο τον Κληρίδη που μάνι μάνι έπιασε τον Ιστομόπα Ιλουάκης ο Τσοχατσόπουλος και του είπε συγχαρητήρια. Μισό λεπτό, τι ήθελες δηλαδή να του πει και ο Άκης, συλληπιτήρια. Εκείνον το ευχαριστώ, Άκη μου, για όλα. Τι εσύμενε. Θα σε γελάσω και δεν το θέλω. Άτε ρε. Άτε ρε. Άτε ρε. Άτε ρε. Άσε που ξέρουμε πολύ καλά τις μεθοδεύσεις του κρατικού μηχανισμού υπέρ του Κληρίδη. Μουσκουρούθια. Μουσκουρούθια. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ούλα μαζί σας. Α, μάλιστα. Για τούτο λοιπόν μου μας έστειλε την επιστολή ο Μιχαλάκης ο Κυπριανού να μας κλείσει το μαχαζί η μίση μου. Αφού είσαι την δεξί και την άλλη φορά εγώ σα ξεσκέπασα και θα σε κατάγγειλα ενώπιον του Κυπριακού λαού. Ντίνο, από σήμερα θα του περικόψεις τις μπύρες. Θα τις περιορίσεις το 49,2 της συνηθισμένης του ποσότητας. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Συνεχίζεται ακόμα την ίδια αναπαράδεκτο στάση απέναντι στον εργαζόμενο λαό. Και ο συγγραφέας του παραπέντε είναι κληρυδικός αδιόρθωτος. Και σας λέω, εάν μου στερήσετε την πείρα μου στο παραπέντε, θα προσφύγω στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενωμένοι, 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 ποτέ ηττημένοι. Μία μπύρα, μία μπύρα, μία μπύρα. Παιδιά, αν το πιστεύω. Καλώς τους Πόντιους Πιλάτους. Δεν κατάλαβα, κυρία Ρακλή, για μένα που το είπες. Κοίταξε, για τους Πιλάτους δεν είμαι σίγουρος, αλλά για τους Πόντιους συμφωνώ. Δεν κατάλαβα. Άφηστον, παιδί μου, άφηστον. Ο άνθρωπος είναι δικαιολογημένα πικραμένος για την ήταν. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό γιατί να γίνει καυκάς τώρα, δαμέ. Γιατί μη είπες Πόντιον. Σε είπα Πόντιον, παιδί μου, σε είπα Πόντιον Πιλάτων. Διότι εσείς της ΕΔΕΤ ενύψατε τα σχήρα σας και επετρέψετε εις τον Κληρίδη να διακυβερνήσει αυτήν την νήσον δι' άλλα 5 έτη. Α, ωραία. Πέμπτο με δικά σου λόγια για να καταλάβω. Μισό λεπτό, στο πω εγώ με δικά σου λόγια για να καταλάβεις. Λαλείς τουρά ότι με τη στάση που εκράτησε η ΕΔΕ ξαναφύγει ο Κληρίδης. Ακριβώς. Τι έχεις να αντιτάξεις από αυτού. Με από αυτού, με απουτσίνου. Εμένα δεν με πιάσανε καλές για τις εκλογές. Μιλάμε ρε παιδιά για σπανιότατη πολιτική οξύμια. Εμένα χτες το μόνο που με ενδιέφερε ήταν το πουρέκι τζαμέ ο αστυνομικός στα σχολείο του Λυκαβητού. Κάτσε πάλι! Μου βράχα το βιόλα, εξτεραπείες πάλι να τηλεπορτάρει. Φυσικά! Πάρτε να μην στα χρωστάω. Επία πάλι και σταμάτησα πάνω στη διάβαση μπεζών. Α, εντάξει τότε. Ναι. Αλλά τσίνος ο παλαβός δεν τζιδεμέ. Θεωρώ μου την άλλη. Έκατσα μέσα στο αυτοκίνητο 5 λεπτά και να γυρίζει πάνω μου. Ρα, γιατί δεν τον ετσίλησες. Για να είμαι ειλικρινής, σε σκέφτηκα το, αλλά προτίμησε να του παίξω την Μπουρούν. Προτίμησε. 5 λεπτά που έκανα και πέσα την Μπουρούν και με πήρε είδηση. Α, μιλάμε ότι πρέπει να έχει φοβερή αντίληψη αυτό το παιδί. Οπότε, όταν το πήρε είδηση, να έρχεται και λαλί μου, κορού, γιατί παίζεις την Μπουρούν. Λαλώτε εγώ. Αν έχεις νου, κατάλαβε. Κατάλαβες. Κατάλαβα, ρα. Παρακάτω, ανοίτη. Οπότε, τσίνες λαλί μου, την άδεια σου. Και εγώ, αποκαλύπτω ότι δεν έχω άδεια. Ρε, παιδιά, τη στιγμή έδωκε μου ραντεβού. Ακόμα δεν το πιστεύω. Να, είσαι σίγουρη ότι σου έδωκε ραντεβού. Μήπως σου είπε τίποτα άλλο. Ρε, φατσάρω στο τίποτα για μανί. Α? Είπε μου τον καθαρά. Εν έχεις άδεια, ραντεβού στο δικαστήριο. Κύριε Κώστα μου, σε παρακαλώ, κύριε Ρακλή μου, συνεχίστε την πολιτική συζήτηση. Συνεχίστε. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα από την αντιπολίτευση. Θα προστατέψουμε τα κεκτημένα των εργαζομένων. Φέρε μου μία μπύρα, σε παρακαλώ. Αλήθεια, κύριε Κώστα, δεν μου είπες. Η γυναίκα σου τελικά τι ψήφισε. Έλα, Ντίνο, σε παρακαλώ να χαρείς. Έλα, να μου χαλάσεις τα κέφια μου απόψε. Τι περιμένες να ψήφισε. Έπαιγε να με κυστήσει, επειδή και ψήφισε νοιακό. Αλλά έμεινε τη η μουζή.
Θα συνεχίσει κι αυτή τον αγώνα. Αλλά το χειρότερο που λέω ότι ευκήγαινε από τον Άστραν και έκαμε εισφορά υπερειδρύσεως νέου τηλεοπτικού σταθμού. Έκαμε μίαν πατριωτική πράξη. Ναι, αλλά την πατριωτική την πράξη δεν έκαμε με τα δικά της τα λεφτά. Έκαμε τα με τα δικά μου. Υπεξαίρεσαν τα. Εξαίρεσαν τα. Γεια. Άντε κύριε Κώστα, κάμες πόσο να κάτσαζα τώρα. Όχι μάνα μου, εξέρασε τα. Όχι Μα η όνομα του Θεού. Τι. Ήβρασα τσινεσκιό δηλαδή. Υπεξέρεσε τα. Έκλεψαν τα που το τσεντί μου. Άκου εξέρασε τα, μα έκαμε πετλάνωση τα μέσα. Δηλαδή, έκαμες έρανον υπέρ του Άστρα. Ναι. Φανταστείτε εγώ ο Κώστας αετός να κάνω έρανον υπέρ του Ακέλ. Σύντροφε πτηνών, είμαι πολύ συγκινημένος. Μα δεν που λάρεις τώρα, ποιος σύντροφος. Δώσε μου το πέρα. Έλα το αμά. Μαζί θα προχωρήσουμε. Μην ακούς κανέναν. Μα είναι τούτα που σου λαλώσιο. Ελάτε μαζί μας σε μια οικουμενική κυβέρνηση να δουλέψουμε ενωμένοι για το μέλλον αυτού του τόπου. Όχι σύντροφε, όχι σύντροφε. Σύντροφος. Πώς γίνεται. Ευκήκετε εσείς στην κυβέρνηση να βγάλουμε εμείς τα κάρβουνα από τη φωτιά. Πώς γίνεται. Εσείς τον πρόεδρο, και εμείς συνυπεύθυνοι. Όχι, 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 σύντροφε. Θα μείνουμε στην αντιπολίτευση για να σας κρίνουμε. Μα είναι τέλος. Αφού πάμε να προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι. Ενωμένοι, ναι. Αλλά το θέατρο θέατρο. Αν το ξέρετε ότι η πολιτική είναι θέατρο, όπως το παραπέντε να πούμε. Εσείς παίζετε τον ρόλο σας, εμείς παίζουμε τον ρόλο μας. Έτσι είναι και η πολιτική. Εσείς στην κυβέρνηση, εμείς στην αντιπολίτευση. Πώς θέλεις δηλαδή, να παίζετε εσείς και να σας χειροκροτούμε εμείς. Όχι, θέλουμε και εμείς να παίξουμε. Κεραστείτε, έκαμε τη θεία μου. Έτσι με τον κλειδί. Όχι, κύριε Κώστα μου, γεννήσε η αλήθεια μου το πρώτο της μωρό. Έκαμε την κόρη. Να σας ζήσει, αγαπητή Έλενα. Ευχαριστώ. Να σας ζήσει. Μπράβο, αγάπη μου. Άντε ρε παιδιά, ας αφήσουμε πια αυτές τις εκλογές. Τέλειωσαν. Ας ασχοληθούμε λιγάκι με τη ζωούλα μας, να είμαστε αγαπημένοι και συμφιλειωμένοι. Ωραία. Δεν συμφωνείτε. Μια πουρεκούα. Νομίζω ότι μοιάζει μου. Μοιάζει σου, μάνα μου. Είσαι σίγουρη. Λοιπόν. Έλα, κύριε Κώστα. Ναι. Άρα, δώσε την κυρία. Στα παράκια που συχνάζουν οι παλιές αγάπες, στα κορμιά και στις ανάσες ας αναζητώ. Κάθε βράδυ μεθυσμένος με τις αυταπάτες, με ψυχές και με τσιγάρα να σε συζητώ. Στα μετέωρα όνειρά σου οι μικρές ηθάκες, στα ταξίδια του μυαλού σου μπαίνω μυστικά.